άρωμα, χρώμα και λάμψη Χριστουγέννων θα αρχίσει σιγά σιγά να έχει το ρέθυμνο το οποίο κόντρα στο σκοτάδι που επιβάλλει η ενεργειακή κρίση ετοιμάζεται να στολιστεί και να φωταγωγηθεί φορώντας για μία ακόμα χρονιά τα γιορτινά του. Η αρχή θα γίνει το Δεκέμβρη και το αστέρι του θα φωτίζει έως τη λήξη του καρναβαϊού οπότε σταδιακά θα ανάψουν οι προβολείς της νέας τουριστικής σεζόν. Και ο στόχος μας είναι ένα μέρος του, του στολισμού να παραμείνει και μετά και με το καρναβάλι προκειμένου να υπάρχει αυτή η διασύνδεση, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα δίμηνο ουσιαστικά εορταστικό στην πόλη του Ρεθύμνου. Ο Δήμος Ρεθύμνου αυτή την ιδιαίτερη περίοδο προτίμησε να μην κάνει εκπτώσεις αφήνοντας σκοτεινό το ιστορικό κέντρο και τα καταστήματά του, αλλά αντιθέτως αποφάσισε να περιορίσει τη φωταγώγηση άλλων χώρων όπως για παράδειγμα τα γήπεδα προς όφελος πολιτών, επισκεπτών αλλά και γενικότερα της τοπική αγορά. Έχουμε προβλέψει σε διάφορες δομές οι οποίε δεν χρησιμοποιούνται να πάμε σε μείωση τη κατανάλωσης στη συγκεκριμένη περίοδο, προκειμένου να προχωρήσουμε στο θεωρισμό τη πόλη. Ουσιαστικά θα περιλαμβάνει όλο το εμπορικό και ιστορικό κέντρο θα στολιστεί σε συνεργασία και με τον εμπορικό σύλλογο. ένα μεγάλο κομμάτι φέτος θα είναι και κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά, σαν υπόδειξη ότι μπορεί να υπάρχουν και εναλλακτικές και πιο οικονομικές μορφές προσέγγισης. Ο Δήμος λοιπόν προσπαθεί και καλά κάνει η υπεραξία της πόλης να βρίσκεται πάντα ψηλά. το ρέθνο είναι παντού, σε όλη την, το εύρος της πόλης. Οπωσδήποτε η παλιά πόλη λόγω του ότι οι συνθήκες περιπάτου, οι συνθήκες ζωής εδώ είναι ένας μαγνήτης που έλκει τον κόσμο να έρθει αλλά όλη η πόλη είναι μια χαρά. Η επίσημη έναρξη τη εορταστική περίοδου προσδιορίζεται αρχέ Δεκεμβρίου με τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία του Αγνώσου Στρατιώτη, αλλά και τη διαμόρφωση σε γερτινού τόνου τη πλατεία Μικρασιατών. Μόλι οι γιορτέ ολοκληρωθούν, τα φώτα δεν θα σβήσουν στο ρέθυμνο, αφού η λάμψη του θα λειτουργήσει ω γέφυρα, σηματοδοτώντα τα τέλη Ιανουαρίου την έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων με όποια μορφή παρούν φέτο, αφού η ουσιαστική επανεκκίνηση θα γίνει το 2024. Η δημιά του Καρναβάλι είναι ουσιαστικά μέσα στα τρία μεγαλύτερα αυτή τη στιγμή της Ελλάδος. Έτσι, τα τρία τα οποία ξεχωρίζουν το δικό μας της Πάτρας και της Ξάνθης, το καθένα με τις ιδιαιτερότητες θέσεις τους, το ότι έχουν δημιουργηθεί προβληματισμοί. Το πώς θέλουμε να εξελιχθεί, το βρίσκω θετικό και πάρα πολύ υγιές, για, έτσι, γιατί το καρναβάλι είναι ένα ζωντανός οργανισμό, ο, ο οποίο οφείλει να εξελίσσεται. Αλλά αυτό το οποίο πρωτίστως μας ενδιαφέρει, φέτος απλώς να καταγράψουμε το στίγμα μας, το ρεθμιό του καρναβάλι είναι εδώ, μετά από τρία χρόνια.